Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα του allaboutorchids.gr για τους καινούριους είμαι η Αναστασία. Αυτό που θέλω να σας δείξω σήμερα είναι πώς θα καθαρίσετε όχι μόνο τα φύλλα της ορχιδέας σας, αλλά και οποιοδήποτε καλοπιστικού φυτού, αν θέλετε με ασφάλεια, γιατί δεν είναι όλοι οι τρόποι ασφαλείς. Πριν από πολλά χρόνια είχα κάνει ένα πρώτο βίντεο γύρω από αυτό το θέμα στο κανάλι μου στο YouTube, όμως έκτοτε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, το βίντεο κιόλας ήταν και βουβό, δηλαδή δεν έλεγα πράγματα, δεν εξηγούσα, οπότε νομίζω ότι σήμερα έχω μία άφορμη με αυτήν εδώ που είναι μέσα στη σκόνη να σας δείξω πώς μπορείτε πραγματικά να κάνετε οποιοδήποτε φυτό να λάμψει, να δείξει πανέμορφο και ταυτόχρονα να μην το θέσετε σε κίνδυνο και να μην του προκαλέσετε πιθανώς εγκάβματα ή άλλα προβλήματα από αυτή σας αν θέλετε την επέμβαση. Θα αφήσω λοιπόν αυτήν εδώ τη θέση και θα πάμε στο νεροχύτη για να δείτε ακριβώς πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό με απόλυτη ασφάλεια και επιτυχία. Πριν ξεκινήσω τη διαδικασία, θέλω να γνωρίζετε ότι πρέπει να αφαιρούμε τη σκόνη από τα φυτά κατά καιρούς, γιατί εφόσον ζουν μέσα στο σπίτι, δεν είναι δυνατόν μέσω της ποτιστικής βροχής, αν θέλετε, να αφαιρεθεί η σκόνη με φυσικό τρόπο. Και ο λόγος που είναι σημαντικός να αφαιρείται η σκόνη κατά καιρούς είναι ότι εμποδίζει η ύπαρξή της τη διαδικασία της αναπνοής και της διαπνοής, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τα φυτά μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνω σαν καλή και παραδοσιακή νοικοκυρά είναι να αφαιρέσω τη σκόνη από τα φύλλα σε πρώτη φάση με ένα πινέλο. Αυτό εδώ τώρα είναι ένα πινέλο μακιγιάζ, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και οποιοδήποτε παλιό πινέλο πεζική ζωγραφική. Και θέλω να σας πω ότι το πινέλο βεντάλια είναι πάρα πολύ χρήσιμο για αυτή τη δουλειά. Φυσικά αν δεν έχετε, οποιοδήποτε πινέλο έχει μεγάλη επιφάνεια θα κάνει τη δουλειά που θέλουμε. Και βλέπετε εδώ πόσο εύκολα και με πόση ασφάλεια μπορεί το πινέλο να μπει, αν θέλετε, και στα πιο απόκρυφα μέρη οποιοδήποτε φυτού, όχι μόνο της ορχιδέας, και να αφαιρέσει τη σκόνη χωρίς να τραυματίσει τους ιστούς. Καθαρίζουμε και πολύ προσεκτικά και την κάτω πλευρά των φύλων, συνήθως όμως η σκόνη επικάθεται από πάνω, είναι το φυσιολογικό. Και θεωρητικά η δουλειά θα μπορούσε να έχει τελειώσει εδώ και να μην πάμε σε επόμενο στάδιο αν τα φύλλα του φυτού σας είναι καθαρά από στίγματα. Τώρα αν θέλετε έτσι λίγο να τα δροσίσετε και να παίξετε με το νερό, θα σας δείξω πώς μπορείτε να τις καθαρίσετε χρησιμοποιώντας και το υγρό στοιχείο, με την προϋπόθεση όμως ότι πριν τις έχετε ξεσκονίσει, διότι το επόμενο βήμα θα σας δυσκολέψει αν δεν έχει αφαιρεθεί το μεγάλο ποσοστό της σκόνης. Θα γεμίσουμε με λάσπη από τη σκόνη και φυσικά η όλη διαδικασία θα είναι πολύ πιο χρονοβόρα. Ξεσκονίζουμε λοιπόν πριν πλύνουμε. Επίσης θέλω λίγο να παρατηρήσετε τα φύλλα της ορχιδέας αυτής και αν μπορούσα να σας δείξω όλη μου τη συλλογή θα παρατηρούσατε ότι τα φύλλα των φυτών μου δεν έχουν καθόλου στίγματα νερού και ο λόγος είναι ότι ποτέ δεν τα ψεκάζω με νερό της βρύσης που έχει πάρα πολλά άλατα και ο λόγος είναι ότι ποτέ δεν τα ψεκάζω με νερό βρύσης γιατί αυτό έχει πάρα πολλά άλατα τα οποία επικάθονται στα φύλλα όταν στεγνώνει το νερό και δημιουργούν μία εικόνα η οποία δεν είναι και ευχάριστη, αλλά και μία εικόνα που μετά, αν θέλετε, θα πρέπει να απαλλαγούμε από αυτήν καθαρίζοντας τα φύλλα από τα άλατα. Και πέρα από το αισθητικό μέρος, τα άλατα που επικάθονται στα φύλλα δεν είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, αρέσει στα φυτά, καθώς μπλοκάρουν, όπως και η σκόνη, τη διαδικασία της αναπνοής και της διαπνοής.
Από εκεί και πέρα τώρα, για να καθαρίσω τα φύλλα οποιοδήποτε φυτού, θα χρειαστώ ένα, αν θέλετε, βαβακάκι ντε μακιγιάζ, οπότε εάν κάποιοι κύριοι βλέπουν αυτό το βίντεο, θα πρέπει να δανειστούν από τις συζύγους τους κάτι παρόμοιο ή από τις κόρες τους, το οποίο το βουτάω μέσα σε απιονισμένο νερό, το οποίο είναι εντελώς καθαρό από άλατα, και μετά σιγά σιγά θα καθαρίσω ένα-ένα τα φύλλα και από την πάνω και από την κάτω πλευρά με πάρα πολύ προσοχή. Επειδή έχω ξεσκονίσει το φυτό, βλέπετε ότι το πανάκι είναι εντελώς καθαρό, δεν υπάρχει ίχνος σκόνης. Αν όμως δεν είχατε προηγουμένως ξεσκονίσει το φυτό, αυτό εδώ θα έβγαινε μαύρο και θα έπρεπε πάρα πολύ συχνά να αλλάζετε πανάκια, και αυτό είναι φυσικά και σπατάλη του βαμβακιού αλλά και σπατάλη του χρόνου μας. Έτοιμη η νεαρά. Στην ουσία δεν υπάρχει κάποια διαφορά οπτική, αν θέλετε, από την προηγούμενη φάση του ξεσκονίσματος. Από τη στιγμή που τα φύλλα δεν έχουν πάνω στίγματα από τα νερά, από ψεκασμούς δηλαδή ή από πιτσιλίσματα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσετε πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας. Δεν χρειάζεται να ψεκάζουμε φυτά ούτε για να τα καθαρίσουμε ούτε για να τα δροσίσουμε. Η καλύτερη και πιο ασφαλής μέθοδος είναι αυτή που σας έδειξα προηγουμένως. Τώρα, εάν υπάρχουν πάνω στα φύλλα των φυτών σας υπολείμματα από άλατα, έχετε δύο τρόπους να απαλλαγείτε από αυτά. Ο ένας τρόπος είναι να φτιάξετε ένα διάλειμμα με απιονισμένο νερό και περίπου 2 κουταλίτσες της σούπας λεμόνι, το οποίο όμως θα έχετε πρώτα σουρώσει πάρα πολύ καλά, να είναι ο χυμός του λεμονιού. Στην αγορά βέβαια θα βρείτε προϊόν που είναι σκέτος χυμός λεμονιού, για μένα αυτό είναι ιδανικό αν υπάρχει έτσι στο νοικοκυριό σας. Αλλιώς πρέπει να το σουρώσετε πάρα πολύ καλά και θα σας εξηγήσω το λόγο. Το λεμόνι είναι φωτοτοξικό, που σημαίνει ότι αν έρθει σε επαφή με το φως πριν στεγνώσει πάρα πολύ καλά το φυτό ή αν θέλετε μείνουν υπολείμματα από το λεμόνι πάνω στα φύλλα, μπορεί να γίνουν ζημιές και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε λεμόνι για να σπάσετε τα άλατα, σίγουρα θα πρέπει να το κάνετε από γευματινή ώρα που δεν βλέπει ο ήλιος τα φυτά και να είσαστε 100% σίγουροι ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα από το λεμόνι στερεά πάντα επάνω στα φύλλα, γιατί μπορεί να γίνει ζημιά. Για μένα λοιπόν, αν θέλετε, το λεμόνι δεν είναι τόσο καλή επιλογή, αν και σπάει πάρα πολύ καλά τα άλατα. Για μένα η καλύτερη επιλογή, αν θέλετε, και η πιο ασφαλής είναι το ξύδι. Αυτό που θα κάνετε είναι πάρα πολύ απλό. 1 με 1,5 περίπου κουταλίτσα της σούπας θα τη διαλύσετε πάλι μέσα στο απιονισμένο νερό, γιατί εάν το βάλετε, αν θέλετε, μέσα στο νερό της βρύσης, νομίζω ότι θα έχουμε να κάνουμε με έναν φαύλο κύκλο. Στο απιονισμένο λοιπόν νερό φτιάχνουμε το διάλειμμά μας και σιγά σιγά με το πανάκι πάλι καθαρίζουμε ένα-ένα τα φύλλα. Και αν όταν στεγνώσουν δούμε ότι δεν έχουν φύγει τα άλατα, θα επαναλάβουμε τη διαδικασία αυτή αρκετές φορές μέχρι να καθαρίσει το φύλλο, ή αν θέλετε θα βάλουμε περισσότερο ξύδι στο διάλειμμά μας, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά άλατα επάνω στα φύλλα. Το ξύδι επίσης έχει την ιδιότητα να γυαλίζει και φυσικά λειτουργεί και ως ένα βιολογικό έντομο αποθητικό, οπότε για μένα ανάμεσα στο λεμόνι και στο ξύδι είναι η καλύτερη επιλογή το ξυδάκι, το οποίο αν θέλετε διαλύεται και πάρα πολύ εύκολα μέσα στο νερό, δεν χρειάζεται ούτε να το σουρώσουμε ούτε τίποτα. Τώρα, αν έχετε δύσκολα σημεία να καθαρίσετε, μπορεί να βρέξετε το πινέλο σας και να το πάτε εκεί που πραγματικά το χέρι δεν μπορεί να μπει ή εκεί που το βαμβάκι μπορεί να κάνει κάποια ζημιά. Και πάμε πριν κλείσω για κάποια τελευταία tips. Θέλω να γνωρίζετε ότι είναι απαγορευτικό να ψεκάζουμε για να καθαρίσουμε οποιοδήποτε φυτό έχει πτυχές, εκτός από τις ορχιδέες δηλαδή, και εδώ σας δείχνω ένα παράδειγμα. Αν ψεκάσουμε εδώ αυτό το φυτό και το νερό πέσει ανάμεσα εδώ στα δύο φύλλα, όπου από εκεί θα βγουν τα καινούρια, αν θέλετε οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, καθώς θα σαπίσει το νέο φύλλο που πρόκειται να βγει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην εγκλωβιστεί η υγρασία εκεί μέσα, και όπως καταλαβαίνετε αυτό θα πάει το φυτό πάρα μα πάρα πολύ πίσω. Οπότε η λύση εδώ είναι το ξεσκόνισμα με το πινελάκι και αν θέλετε μετά μπορείτε να το περάσετε με νεράκι, με ένα μαλακό βαμβακάκι ή πανάκι, ό,τι εσείς επιλέξετε. Το
Τώρα, σε φυτά τα οποία έχουν πάρα πολλά φύλλα και πραγματικά η διαδικασία μπορεί να είναι πάρα πολύ χρονοβόρα, αλλά είναι φυτά που δεν έχουν πτυχές όπως τα προηγούμενα, έχουν μια πολύ διαφορετική δηλαδή μορφολογία, έχουν και ξυλώδεις βλαστούς, εκεί πραγματικά μπορούμε να ψεκάσουμε με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, προσέχοντας πάντα τα σημεία όπου προκύπτουν τα νέα φύλλα, γιατί είναι τρύφερα, και πάντα ψεκάζουμε με απιονισμένο νερό, όπου θα διαλύσουμε αν θέλουμε ή όχι ξύδι ή λεμόνι, εκεί μπορεί να το κάνουμε με απόλυτη ασφάλεια. Αν δεν έχει προηγηθεί το ξεσκόνισμα και είδατε ότι εδώ τα φύλλα μου είναι ολοκάθαρα, θα πρέπει να ρίξετε πάρα πολύ νερό και πάρα πολύ κοντά μέσα στα φύλλα για να φύγει η σκόνη και να πέσει. Διαφορετικά, αν τα φύλλα σας είναι καθαρά, πάρα πολύ γρήγορα με λίγους ψεκασμούς θα καθαρίσουν από οποιαδήποτε ελάχιστα ή πολύματα σκόνης. Last but not least, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, θέλω να θυμάστε ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαρό, αν θέλετε, βαμβακάκι για κάθε φυτό, που λογικά δεν θα σας βγάλει πάνω από μία χρήση, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν τα φύλλα είναι πάρα πολύ λίγα, καλό είναι να αλλάξετε βαμβάκι όταν θα πάτε στην επόμενη ορχιδέα είτε στο οποιοδήποτε φυτό θέλετε να καθαρίσετε, και ο λόγος είναι γιατί μπορεί να μεταφερθούν κάποιες εντομολογικές ή μυκητολογικές προσβολές που δεν είναι εμφανείς από το ένα φυτό στο άλλο. Το ίδιο ισχύει και για το πινέλο. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, διότι αν το βρέξετε, μετά θα πρέπει να περιμένετε να στεγνώσει. Αν έχετε όμως 2-3 πινέλα στη συλλογή σας, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ένα για κάθε φυτό. Εγώ δεν το κάνω, αλλά σε περίπτωση που υποψιάζομαι ότι ένα φυτό μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, θα αλλάξω ή θα καθαρίσω το πινέλο προηγουμένο. Υπάρχουν έντομα, ειδικά την περίοδο της άνοιξης, τα οποία δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, μπορούν όμως να μεταφερθούν από το ένα φυτό στο άλλο με τη διαδικασία αυτή του καθαρίσματος, εάν δεν πάρουμε τα σωστά μέτρα ασφαλείας. Ένας έτσι πολύ απλός τρόπος να δείτε εάν κάτι πιθανώς μπορεί να συμβαίνει είναι να βάλετε το φύλλο κάτω από το φως και να το κοιτάξετε πάρα πολύ καλά. Αν δείτε μικρά στίγματα ή τρυπούλες στο φύλλο, τότε σημαίνει ότι εδώ υπάρχει υποψία παρουσίας εντόμου και καλό θα είναι να χρησιμοποιήσουμε εντελώς καθαρά εργαλεία όταν θα καθαρίσουμε το επόμενο φυτό, αλλά και το ίδιο ακόμα, γιατί μπορεί η προσβολή να βρίσκεται μόνο σε ένα φύλλο και με την χρήση, αν θέλετε, κοινών εργαλείων να μεταφέρουμε το έντομο σε όλα τα υπόλοιπα. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή αυτή η διαδικασία όταν γίνεται, να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι τα φυτά μας είναι υγιή. Τέλος, φυτά τα οποία φέρουν άνθη, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ η καλαχώη, καλύτερα να μένουν αξεσκόνιστα. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει εδώ οτιδήποτε, μόνο το πινελάκι, και πάλι μπορεί αυτό να δημιουργήσει κάποια θέματα στα άνθη. Οπότε για λόγους ασφαλείας θα κάνετε μόνο τα βασικά, έτσι, εκεί που τα φύλλα είναι μεγάλα και έξω-έξω, δεν χρειάζεται εδώ να επέμβετε καθόλου με νερό. Όσο σας επιτρέπει η φυσιολογία του φυτού, ένα πινελάκι να αφαιρέσετε λιγάκι τη σκόνη, γιατί οποιαδήποτε υγρασία πέσει εδώ παραπανήσια μπορεί να βλάψει την επερχόμενη ανθοφορία, και φυσικά το ίδιο ισχύει για τις ορχιδέες, όμως η δομή εκεί είναι διαφορετική, έχουμε τον ανθοφόρο, οπότε μπορούμε πολύ πιο εύκολα να καθαρίσουμε τα φύλλα. Λοιπόν, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο όλο αυτό, και αν πραγματικά έχετε το χρόνο, το καθάρισμα των φύλων νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεται πιο συχνά από μία φορά την εβδομάδα. Καμιά φορά θέλω να σας πω ότι η σκόνη, ειδικά την άνοιξη, μπορεί και να σας προστατεύσει από κάποιους ανεπιθύμητους εχθρούς που δεν θα βρούνε, αν θέλετε, τόσο καθαρή επιφάνεια για να πάνε να φάνε τα υπέροχα και τρυφερά φύλλα των φυτών μας. Λοιπόν, και πάμε με τα YouTube-ίστικα. Καταρχάς, υπενθυμίζω το διαγωνισμό. Η τελευταία σας ευκαιρία για τα μέλη με συμμετοχή πάντα να κερδίσετε αυτή την πανέμορφη Cymbidium, καθώς ο μήνας Μάρτης βγαίνει όπου να είναι. Και όσοι δεν γνωρίζετε τι είναι τα μέλη με συμμετοχή, δεν έχετε παρά να πατήσετε εδώ το κουμπάκι και να δείτε και πώς θα λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Είναι πολύ απλό, δεν έχετε παρά να γίνετε μέλος με συμμετοχή. Για τους υπόλοιπους, εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο,
κάντε like, subscribe και όλα αυτά τα γνωστά που θα έχετε ακούσει και από άλλα κανάλια. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να αφήνετε σχόλια κάτω από το βίντεο, να γίνετε κουβέντα και έτσι να δίνετε την ευκαιρία στον αλγόριθμο του YouTube να προωθεί το κανάλι. Θα τα πούμε τώρα στο προκαθορισμένο μας ραντεβού. Φιλιά πολλά και να περνάτε καλά. Γεια!